quale intoppo. A me qua, servitor, servitor di tutti quanti. Che vuol dir tal novità? Ci vorrà, qui franchezza ci vorrà. Don Basilio, come state? Come sto? Orchestra, aspetta! Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και προφορικά τους οικοδεσπότες Τζίνκελάκη για τη φιλοξενία τους, όλη την παρέα που ποζάραμε και την Πάρο για τα ωραία της τοπία και τις ομορφιές της. Αυτή η φωτογραφία είναι μια εξαίρεση από τις επόμενες, γιατί είναι η μοναδική που έχει τραβηχθεί εκτός Πάρου, έχει τραβηχθεί στην Αλεξάνδρεια στις 24 Δεκάτου 1959, παραμονή Χριστουγέννων του 59. Και εκτός ότι είναι μια εξαίρεση, είναι βέβαια και μια εξαιρετική φωτογραφία. Οι τρεις προηγούμενες φωτογραφίες και αυτή είναι τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις από το 1990 έως το 2002. Όπως βλέπετε δεν έχουμε αλλάξει. Τουλάχιστον πολύ. Η πρώτη μας άφιξη στην Πάρο που μας κάλεσε ο Λάκης στο αεροδρόμιο της Πάρου το 1990 τον Οκτώβριο. Και πάλι η πρώτη μέρα της άφιξής μας στο αεροδρόμιο, όπως βλέπετε αγκαλιές, ασπασμοί, χαιρετισμοί, χαρές. Εδώ ο Γιώργος ο Ζαφυρόπουλος, σκεπτικός, με ύφος περισσότερο συγγραφέα ή μπορούμε να πούμε συγγραφέα παύλα γιατρού, σκέπτεται την αγράψη στο βιβλίο επισκέψεων της Τζιν και του Λάκη. Τα ωραία δεν περιγράφονται, καλύτερα είναι να απεικονίζονται. Mio signore,
εδώ το γειτονικό εκκλησάκι του Λάκη, ξεχνάω το όνομά του. Εδώ ο Κοσμάς ο Παλαιολόγος μπήκε στο πιθάρι σαν Διογένης, μας ζήτησε φανό, δεν βρήκαμε και του στείλαμε ηλεκτρικό λαμπτήρα. Εδώ όλοι χαρούμενοι, σηκώνουμε τα ποτήρια, χορεύουμε, είμαστε ευτυχισμένοι, γελάμε, χαμογελάμε και ευχόμαστε όλοι σε υγεία ο ένας στον άλλον. Εδώ στο σκάφος του Λάκη, που μαζί με το σκάφος του Μπάμπη πήγαμε σε ένα ωραίο κοντινό νησάκι που είχε στην κορυφή του μια εκκλησίτσα, βούτυξε ο Μπάμπης, μας έφερε αχινούς τους οποίους φάγαμε. Anchor's Away λοιπόν, η βύρα της Άγκυρες. Εδώ ο Λάκης, καπετάνιος του σκάφος του, χαμογελώντας μας θυμίζει το τραγουδάκι «Καπετάνιε, καποτένιε, χαμογέλα». Μία από τις πολλές διέτες που κάνουμε όταν μας καλάει ο Λάκης, εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε να κάνουμε τη διέτα του τζίλι. Εδώ ο Λάκης κουρεύει τον Νίκο το Σκυριώτη και είναι η αιτία για την επένδυση, τη μουσική επένδυση των φωτογραφιών αυτών με το Il Barbiere di Siviglia με την Callas. Εδώ και μπρος αρχίζουν οι φωτογραφίες του 1995, δηλαδή μετά 5 χρόνια από την πρώτη μας άφιξη.
Εδώ σε μια ταβέρνα που μας πήρε ο Λάκης και όπως βλέπουμε η Ελένη και η Στέλλα στο τσακί και έφυγε τραγουδάνε ντουέτο. Εδώ στην ίδια ταβέρνα και ο The Great Caruso τραγουδάει από την ανάποδη βέβαια. Και πάλι στην ίδια ταβέρνα η Ελένη και η Στέλλα το ρίξαν στο χορό, ο Βερτσακίλ και Φιλιππόρ και ο συνοδός του στο χορό τις βλέπει η Λουκουμάκη. Το 1995 δεν είχε έρθει η Όλγα και ο Κοσμάς, αλλά έχω την υποψία ότι σε αυτή την πόζα ο Κοσμάς είχε μπει μέσα στο πιθάρι του για να πάρει λίγο πνάκο. Εδώ ο Νικόλας ο Σκυλιώτης έφερε φαίνεται μια καλή ζαριά και έβαλε τον Λάκη στο Βοηζοίδη σε μεγάλες σκέψεις. Αυτό φαίνεται βέβαια και από το χαμόγελο του Νίκου του Σκυλιώτη. Οι επόμενες φωτογραφίες είναι στην Πάρο πάλι βέβαια. Στο φιλόξενο σπίτι της Τσιντεκουλάκη και είναι του 1998. Sorry ρε παιδιά, αλλά γίνονται και λάθη. Στο γειτονικό εκκλησάκι του Λάκη και όπως πάντα πίνοντας και τρώγοντας. Στο ίδιο εκκλησάκι μετά βέβαια από φαγητό και αρκετό ποτό. Μία από τις νηστείες που κάνουμε όταν βρισκόμαστε στην Πάρο, στο Ιντζίν και στο Λάκι. Μεγάλη χάρη μας. Το μεγάλο σκάκι που έχει βάλει ο Λάκι στη βεράντα του. Προσεχώς νομίζω θα βάλει και τάβλη. Δύο σε ένα. Και η νηστεία όπως βλέπετε συνεχίζεται. Στο τέλος ρε παιδιά θα ασκητέψουμε. Βραδιά που ο Λάκης είχε φέρει την γειτονοπούλα του μαζί με δύο νεαρούς που έπαιζαν όργανο και τραγουδήσαν και περάσαμε μια πολύ ωραία και γλυκιά βραδιά. Thank you.
Εδώ οι μικροί εξερευνητές Πατ και Γιώργος, που ποτέ όμως δεν μας είπαν τι ανακάλυψαν. Εδώ μετά από 4 χρόνια και πάλι στην Πάροδο, δηλαδή το 2002. Και όπως βλέπετε περνούν οι ώρες, περνούν οι ώρες, περνούν τα χρόνια και στα μαλλιά μας πέσανε χιόνια. Δισεξαμαρτίνο Κανδροσοφού, και βέβαια ο διαιτητής έχει τρελαθεί να σφυρίζει το double fault. Μια εικόνα είναι πάντα καλύτερη από χίλιες λέξεις. Μια εικόνα καλύτερη από 3.000 λέξεις. Είναι η βραδιά που ο Λάκης είχε καλέσει μια κοπέλα στο σπίτι και μας έπαιξε πιάνο και τραγούδησε. Οι φωτογραφίες είναι μερικά τμήματα του σπιτιού του Λάκη και της Τζιν, και βέβαια το θεωρούμε και δικό μας σπίτι.
Μερικά τοπία από την όμορφη Πάρο είναι οι προσεχείς φωτογραφίες. Καλή όρεξη. Δείτε τα αστέρια και κάντε μια ευχή, ο καθένας στη δικιά του.